Πρέπει μας να πούμε ότι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που ξεσηκώνεται ε, κύρια με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ σε σχέση με τα εξάρχεια δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Μια mm -hmm. πολιτική αντιπαράθεση δηλαδή που στοχοποιεί μια περιοχή και που δεν στέκεται στι πολιτικέ ευθύνε για αυτήν ε, την κατάσταση. Mm -hmm. Είναι ηλίου φαϊνότερο και από τα γεγονότα όλα τα χρόνια και όπω σωστά είπατε, όχι μόνο από τα τελευταία χρόνια, ότι δρούν εγκληματικέ οργανώσει κύρια γύρω από το ζήτημα των ναρκωτικών και τη διακίνησή του. και Υπάρχει και μάχη και μεταξύ του και κόντρα. Ποιο θα πάρει τον δρόμο, το στενό και μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχει, υπάρχουν νέα φαινόμενα όπω το κυνήγι των διαμερισμάτων. Και έχει φύγει, μιλάμε για το Airbnb και όλη αυτή την κατάσταση mm -hmm. που γίνεται στα εξάρχεια, στο κέντρο τη Αθήνα και γενικότερα. και Έχει φύγει από την αξιοποίηση τη ατομική ιδιοκτησία του διαμερίσματο μου για να μπορέσω να το αξιοποιήσω. Μιλάμε για ολόκληρη αγορά πολυκατοικιών για να μπορούσαν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά και για ομάδε κερδοσκόπων, πρέπει να το πούμε, συσσαγωγικά αλληλέγγυων, mm -hmm. που τρώνε χρήματα από ξένε ΜΚΟ και από διάφορε τέτοιε, φιλοξενούντα πρόσφυγε. Και μην ανοίγοντα το θέμα το ουσιαστικό για το ζήτημα του εγκλωβισμού των προσφύγων. Σε κτίρια αποκατάληψη, Η ουσία, ουσία αυτών των ε, θεμάτων νομίζουμε ότι πρέπει να βρει και την δημοτική αρχή, στο τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, και βεβαίω στην κυβερνητική πολιτική. Το λέω αυτό γιατί ο υποψήφιο με τη λαϊκή συσπήρωση, ο Νίκο Ασουφιανό, mm -hmm. που τον έχετε φιλοξενήσει και εδώ, έχει μια σειρά από, ε, από προτάσει, ζητήματα που είναι πραγματικά χρήσιμα για να δούμε τι έχει οδηγήσει σε αυτή την υποβάθμιση τι έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη του λόφου του στρέφη, τι έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη της πλατεία, σε υποδομέ, στα σχολεία, στι πλατείε, στα πάντα. Και νομίζουμε ότι μια ουσιαστική απάντηση και στο θέμα των εξαρχείων και στο θέμα και άλλων mm -hmm. υποβαθμισμένων γειτονιών τη Αθήνα μπορεί να δώσει ένα πιο ισχυρό κουκουέ και στου Δήμου και στι περιφέρειε και βεβαίω ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Τώρα... Να πούμε ότι πρέπει να φτάσει στο μαχαίρι του κόκαλου σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, σε όλε όμω τι περιπτώσει των σκανδάλων. Ε... Θα ήταν λίγο κοινότυπο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε κάπω είναι ότι είναι εξοργιστικό να ακού για δισεκατομμύρια, για εκατομμύρια, για χιλιάδε ευρώ, δεν είναι το, τα μεγάλα ποσά, να γυρνάνε μαύρα, άσπρα, κάτω από τα τραπέζια, πάνω από τα τραπέζια και ο κόσμο να, να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμεί θεωρούμε όμω ότι όλη αυτή η συζήτηση, η σκανδαλολογία, έτσι την λέμε, και από τι δύο, δύο κεντρικά πολιτικά κόμματα, υπηρετεί και το να κρύψει τις μεταξύ του στρατηγικέ συγκλήσει τόσο στο να ματώνουν το λαό για να έχουν τα ματωμένα πλεονάσματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και να υπηρετούν όσο καλύτερα μπορούν του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, το ΝΑΤΟ. Από αυτήν την άποψη δεν μπορούμε σε αυτή την ψεύτο αντιπαράθεση που ξαναλέω ότι δεν είναι θέμα να μην διερευνηθούν, mm -hmm. αλλά πρέπει να ξεφύγουμε και λίγο από το ποιο θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή, γιατί και οι δύο θα συνεχίσουν στην ίδια γραμμή, αλλά ο λαός να κάνει πραγματικά τη διαφορά με ένα πιο ισχυρό κουκουέ παντού. Και η περίοδος διακυβέρνησης εκείνη που συζητάμε είναι ένα ακόμα επεισόδιο που έχει κάνει τον ελληνικό λαό με βάση το τελευταίο ευρωβαρόμετρο να λέει κατά 74% ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχει κάνει τον ελληνικό λαό να μην τζιμπάει εύκολα πια στα παραμύθια και στην κουροϊδία του ότι η Ευρώπη αλλάζει. Mm. Θυμάστε το 2015 η Ελπίδα έρχεται. Η Ευρώπη αλλάζει και γίνεται πιο επιθετική, αυτό αποδείχτηκε. Ε, γι' αυτό ζήσαμε ένα τρίτο μνημόνιο, γι' αυτό ζήσαμε και άλλα βάρβαρα μέτρα. Και είναι εύκολο και θέλει μια προσοχή το προεκλογικό αφήγημα του κ. Τσίπρα σήμερα ότι να αλλάξουμε την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά, mm -hmm. ότι είναι κούφιο, είναι αδιανό που κάμισο. Γιατί ακριβώ με την πολιτική του αυτή τη γραμμή υπηρέτησε και υπηρετεί. Πρώτα δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2060 θα έχουμε μαντωμένα πλεονάσματα, και μετά μιλάμε για το πώ θα αλλάξουμε την Ευρώπη.